κυβέρνηση και με το κράτος για το καλό του τόπου και όπου χρειάζεται λέει όχι. Στοπ λέμε. Εδώ θα αντιδράσουμε και θα ξεκινήσουμε δικαστήρια εναντίον του ελληνικού δημοσίου προκειμένου να μας δώσει πίσω αυτά τα 4 και εκατομμύρια ευρώ που δεν μας έδωσε το 2010 σε σχέση με το 2009. Mm-hmm. Διότι αυτά τα στέρισε από τους δήμους μας και από τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, άλλο αυτό και άλλο να ρημάξουν οικονομικά τους δήμους μας. Και το λέω αυτό μετά λόγου γνώσεως και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, διότι το 2011 θα παρακρατηθούν 500 εκατομμύρια, το 2012 1 δις και το 2013 1,5 δις. Συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα παρακρατηθούν. Mm-hmm. Τα χρήματα αυτά θα παρακρατηθούν όχι γιατί το λέω εγώ ή εσείς, είναι στη φαντασία κάποιου, διότι τα γράφει μέσα το επικαιροποιημένο μνημόνιο του Νοεμβρίου ρητός. Το έλεγε και το μνημόνιο, όχι τόσο καθαρά το επικαιροποιημένο στη δεύτερη φάση του μηνός Αυγούστου του 2010. Mm-hmm. Και θα έρθει τώρα, προσέξτε, είχαμε ένα το μνημόνιο του Μαΐου, πήραμε mm-hmm. την πρώτη δόση. Mm-hmm. Είχαμε το μνημόνιο του Αυγούστου, πήραμε τη δεύτερη δόση, πιο σφιχτό. Για να πάρουμε την τρίτη δόση έσφιξε πιο πολύ η Μέγκυνη, για την τέταρτη δόση θα σφίξει ακόμα περισσότερο και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν θα πετύχει ο Καλλικράτης. Και θα δικαιωθούν όσοι έλεγαν ότι ο Καλλικράτης εφευρέθηκε και κατασκευάστηκε προκειμένου να μπει στο μνημόνιο ως δέσμευση της ελληνικής κυβερνήσεως έναντι της Τρόικας και του Δούνου του mm-hmm. για να περικοπούν πόροι και όχι να δοθούν πόροι. Πού θα βρεθούν τα χρήματα για να πετύχει το εγχείρημα? Μα Δήμαρχε, αν θυμάμαι καλά, από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών είχε αναφερθεί ότι θα δοθούν κάποια χρήματα για την σωστή λειτουργία του Καλλικράτη. Να θεωρήσουμε ότι δεν θα δοθούν? Όχι. Θεσμικά και νομικά έτσι, προβλέπεται να δοθούν πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του Καλλικράτη για την υλοποίηση του προγράμματος Ελλάδα από το ΦΠΑ παραδείγματος χάρη, mm-hmm. από το νόμο φυσικών και από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα ποσοστά. Ρωτώ mm-hmm. εγώ όμως, αν παραδείγματος χάρη πρέπει να πάρει η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση το 12% των πόρων του ΦΠΑ, σύμφωνοι, θα υπάρχει ΦΠΑ στην πράξη? ΦΠΑ σημαίνει φόρος προστιθέμενης αξίας. Μάλιστα. Για να έχεις προστιθέμενη αξία πρέπει να έχεις τη βασική αξία στην οποία θα προστεθεί η προστιθέμενη. Mm-hmm. Η βασική αξία ποια είναι? Ο τζίρος. Οι τζίροι στην αγορά μειώθηκαν ή αυξήθηκαν? Αφού υπάρχει άπνοια. Αν μειωθεί η κατανάλωση και μειωθούν οι τζίροι, θα μειωθεί και το έσοδο του κράτους από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Αν μειωθεί το έσοδο του κράτους από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, το 12% θα είναι επιμειωμένον εις πράξεων. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Άρα μειώνονται και οι προσδοκίες εισρωής πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά πάνε αλυσίδα. Σαφώς. Κατά συνέπεια, θέλουμε όχι έτσι να είναι ρυθμισμένο το πράγμα χυλός, χύμα. Mm-hmm. Να είναι πιο δεσμευτική η ελληνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πιο εξασφαλισμένη και πιο σίγουρη, διότι αν μειώθηκαν 30% οι πόροι μας το 2010 σε σχέση με το 2009, δεν μειώθηκαν οι υποχρεώσεις μας 30%, ούτε μειώθηκαν οι λειτουργίες των Δήμων κατά 30%. Το αντίθετο. Καινούργιες αρμοδιότητες μεταφέρονται και αυξάνονται οι υποχρεώσεις μας. Καταλάβατε το δυσαναλόγως έτσι, και αντιστρόφως αναλόγως δημιουργούμενο κενό και χάσμα. Ενώ δηλαδή παρακρατούνται πόροι της τάξης του 30%, όχι μόνο δεν μειώνονται οι υπηρεσίες μας, οι δαπάνες μας και οι λειτουργίες μας, αυξάνονται. Αυτό πραγματικά... Τι θα κάνουμε δηλαδή σαν Ελλάδα? Θα πούμε στην Τρόικα και στο Δούνου του, κοιτάξτε, μειώσαμε ξέρω εγώ και πετύχαμε τους στόχους στο στενό δημόσιο τομέα, αυξάνοντας τα χρέη και μεταφέροντας τα χρέη στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να ξεγελάσουμε ακόμα μια φορά τους κουτόφραγκους και να πάρουμε και την τέταρτη δόση? Δηλαδή τι κερδίζει το ελληνικό κράτος αν δημιουργεί χρέη στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στους δήμους και ανοίγματα τεράστια και στον σκληρό πυρήνα του στενού δημόσιου τομέα, του κράτους δηλαδή του κεντρικού, εμφανίζει τους δείκτες βελτιωμένους. Πετυχαίνει να πάρει μια δόση. Κάποια στιγμή όμως, αφού νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι και οι δήμοι, θα χρειαστεί κάποιοι να πληρώσουν το μάρμαρο. Πώς θα γίνει?
Τι θα μας κάνουν, φορομπίφτες? Θα μας βάλουν δηλαδή εμάς να βάζουμε φόρους στους πολίτες? Μπορεί να γίνει και αυτό. Όπως είχε πει ο κύριος Ραγκούσης, βάλτε 100% δημοτικά τέλη. Το απαντάμε λοιπόν και του λέμε, φορομπίφτες δική σου και φορομπίφτες της Τρόικας και του Δουνουτού δεν θα γίνουμε ποτέ. Δώσε μας τα λεφτά που μας χρωστάς. Δώσε μας και τα λεφτά που δικαιούμαστε σαν αυτοδιοίκηση και δεν χρειαζόμαστε να μας δείχνεις δρόμους για φορομπιφτικές πολιτικές. Ξεκάθαρα πράγματα. Και άλλους φόρους στους πολίτες. Έχετε απόλυτο δίκιο, είστε και εκνευρισμένος και είναι κατανοητό γιατί υπάρχουν τα παρακολουθέντα. Δεν είμαι εκνευρισμένος, είναι ο τόνος μου τέτοιος. Ναι. Και όταν μιλώ εγώ, μιλάω γιατί πιστεύω σε μερικά πράγματα. Εντάξει. Αυτό το γνωρίζουμε. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τα αποδεικνύω αυτά τα οποία λέω και σας είπα. Είμαστε εδώ. Προχωρούμε το θεσμό. Είμαστε εδώ, εγκατασταθήκαμε. Λειτουργούμε το Δήμο κανονικότατα. Λέμε ναι σε κάθε τι θετικό. Δήμαρχε, αυτό που υποσχεθήκατε εσείς. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να στέρξουμε και να πούμε ναι σε πράγματα τα οποία οδηγούν σε αδιέξοδο την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Τότε, αν το κάναμε και αυτό, θα ήμασταν και προδότες έναντι της λαϊκής εντολής που έχουμε και επίρροκοι της αποστολής μας. Και δεν θα χρειαζόταν να είμαστε αυτοδιοίκηση, αλλά να ήμασταν υπάλληλοι των εκάστοτε κυβερνήσεων. Δεν είμαστε υπάλληλοι των εκάστοτε κυβερνήσεων. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό που υποσχεθήκατε εσείς, που συνήθως κάνετε πράξη όλα όσα λέτε, πραγματικά το ολοκληρώσατε, το πραγματοποιήσατε. Πιάσατε δουλειά, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως, πάντοτε οτιδήποτε και να αναφέρετε, πάντα το ολοκληρώνετε. Ότι θα είστε εκεί, λειτουργήσετε, θα λειτουργήσει ο Καλλικράτης, εσείς θα είστε εκεί μαζί με τους δημότες. Εδώ θα είμαστε, ναι. Δεν σας άκουσα. Εδώ θα είμαστε για να παλέψουμε ναι για το καλύτερο. Ωραία. Και είδαμε πραγματικά ότι ολοκληρώθηκαν οι εκλογές, βγήκατε από τον πρώτο γύρο, συνεχίσατε να πραγματοποιείτε έργα ή οτιδήποτε άλλο και στο Δήμο Βελοκήπων και στον Δήμο Μενεμένης. Και ακόμη και τώρα το κάνετε. Δηλαδή δεν ξεκινήσατε από πρώτη πρώτου. Όχι, είχατε ξεκινήσει μόλις σε 1η Ιανουαρίου του 2011. Mm-hmm. Έχουμε υποσχεθεί κάποια πράγματα, τα φτιάξαμε. Έχουμε ναι υποσχεθεί επίσης να κάνουμε ένα πάρκινγκ για την στάθμιση των πολιτών που είναι στα όρια των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης. Mm. 300 θέσεων περίπου. Είναι έτοιμο. Στις 31 Δεκεμβρίου ήταν έτοιμο. Mm-hmm. Πριν να αναλάβουμε τα καθήκοντα την 1η-1η. Έτοιμο είναι. Πανέτοιμο. Ό,τι λέμε στους πολίτες και εξαρτάται από λίγα χρήματα ή από δουλειά δική μας που πρέπει να κάνουμε, με κόπο πολύ και με πολλή δουλειά θα το κάνουμε. Καθαριότητα πρέπει να την κάνουμε εμείς. Δεν θα έρθει η κυβέρνηση από την Αθήνα να την κάνει. Εμείς θα στρωθούμε, θα δουλέψουμε και θα την κάνουμε. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Έτσι, άμα πρέπει να διορθώσουμε δύο πεζοδρόμια ή δύο πλάκες και τα λοιπά ή να καθαρίσουμε τα φρεάτια, το κάνουμε εμείς. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να χρειαστεί να κάνουμε το έργο ανάπλαση της οδού Μοναστηρίου που είναι σημαντική μελέτη. Έτσι, είναι είσοδος πόλης αυτή. Ακριβώς. Είναι εικόνα αυτή η οποία επικρατεί στη Μοναστηρίου. Αυτή είναι λοιπόν την οποία εμείς θα υλοποιήσουμε τη μελέτη. Και για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, δεν θα γίνει με δικούς μας πόρους που δεν έχουμε. Θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποια από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για να υλοποιηθεί. Το καταλάβατε τώρα. Είπα ένα παράδειγμα. Αν χρειαστεί να γίνει το κολυμπητήριο των Αμπελοκήπων και του ενιαίου Δήμου μας στο στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος, που είναι μια δαπάνη 11 εκατομμύρια ευρώ, εμείς έπρεπε να έχουμε το φράχτη, το κλειδί, τα έχουμε, το οικόπεδο δηλαδή, την μελέτη. Την έχουμε και τη μελέτη. Που δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά καταφέραμε να φτιάξουμε και τη μελέτη. Μεγάλη υπόθεση. Σαφώς. Περιμένει το έργο τώρα να κινηθεί αυτή η βοηδάμαξα που λέγεται ελληνική δημόσια διοίκηση και αυτή η βοηδάμαξα του ΕΣΠΑ που πάει αργά και δεν περπατάει τίποτε. Αλλά πώς να περπατήσει όταν δεν έχουμε τους εθνικούς πόρους να βάλουμε τη συμμετοχή μας 20-25% για να πάρουμε το υπόλοιπο 80-75%. Για να κινηθεί και η αγορά γύρω από τον κατασκευαστικό τομέα, να δουλέψει και ο κόσμος, να χτυπηθεί και η ανεργία και από την κίνηση αυτή η οποία θα γίνει με τα έργα, να προκύψει και τζίρος, να προκύψει και ΦΠΑ, να προκύψουν και έσοδα και για το κράτος και για την αυτοδιοίκηση. Σας είπα ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια. Με μία αποστομωτική απάντηση, ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ υπερασπίστηκε τις γενναίες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων, για τις οποίες αντιδρούν οι πολίτες της συμπρωτεύουσας. Καταρχάς, σύμφωνα με τις Επιτροπές Πολιτών Ακρίβεια Stop, οι αυξήσεις των εισιτηρίων θα φτάσουν ακόμα και στο 180% επί της αρχικής τιμής. Με άλλα λόγια, το βασικό εισιτήριο των 60 λεπτών θα φτάσει στα 80 λεπτά και το εισιτήριο που επιτρέπει μετεπιβίβαση για μία κατεύθυνση από 60 λεπτά θα φτάσει τα 90 λεπτά. Για τις αυξήσεις αυτές, ο πρόεδρος του οργανισμού, Χρήστος Στεφανίδης, σχολίασε. Είναι λογικότατη αυτή η αύξηση. Ο κ. Στεφανίδης επικαλέστηκε το επιχείρημα της μη αύξησης των εισιτηρίων τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ τόνισε πως οι δαπάνες του οργανισμού έχουν αυξηθεί κατά 55%. Και αυτό γιατί τα λεωφορεία καταναλώνουν 27 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου το χρόνο, η τιμή του οποίου τον τελευταίο καιρό έχει πάρει την ανιούσα. Την ίδια στιγμή κατηγόρησε τους επιβάτες για εισιτηροδιαφυγή, δηλαδή την πρακτική που ακολουθούν οι επιβάτες να δίνουν το εισιτήριό τους στον επόμενο για μετεπιβιβάσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, το ποσοστό των επιβατών που διαπράττει αυτό το ανήκουστο αδίκημα ανέρχεται σε 25-30%. Οι πολίτες πάντως σχεδιάζουν να επιβιβαστούν μαζικά, χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, σε ένα ή δύο αστικά λεωφορεία που διασχίζουν την πόλη από τα δυτικά στα ανατολικά και να τα ντύσουν με πανό που θα γράφει ΟΑΣΤ η ληστεία του χειμώνα. Αυξήσεις έως 180%. Πάρτε πίσω το χαράτσι. Ισχυρές πιέσεις για πληρώμες την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή με χειρόγραφες εντολές προς ημετέρους άσκησε η επερχόμενη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης στις αρμόδιες υπηρεσίες της, την ώρα που γνώριζε πολύ καλά το τεράστιο ταμιακό πρόβλημα του Δήμου, καθώς τα χρήματα που έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς φτάνουν οριακά για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του. Όλα αυτά που κατέγραψε αναλυτικότατα στο πόρισμά της για την υπεξαίρεση Μαμούθ των 52 εκατομμυρίων ευρώ η επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών Αναστασία Τσεμπερά, συνεχίστηκαν μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν αφήσει το Δημαρχιακό Μέγαρο η υπερχόμενη διοίκηση του Δήμου. Την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση τη απεξάρτηση εξέφρασαν φορεί κατά τη διάρκεια σύσκεψη που διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών Παράρτημα Θεσσαλονίκη. Το ΕΣΥΝ Θεσσαλονίκη μαζί με εκπροσώπου φορέων από το Κέντρο Θεραπεία Εξαρτημένων Ατόμων ΙΘΑΚΙ, το Πρόγραμμα Εναλλακτική Θεραπεία Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΟ και το Πρόγραμμα Προαγωγή Αυτοβοήθεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, αντιτάχθηκαν στην ιδιωτικοποίηση τη απεξάρτηση που αναμένεται να φέρει, όπως επισήμαναν, μέσα στις αρχές του νέου χρόνου το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στο σύστημα υγείας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ζήτησαν επίσης την ενίσχυση των φορέων απεξάρτησης σε όλους τους τομείς, ενώ αντέδρασαν στην αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων με τη σχέση κόστους-οφέλους. Πτώμα 30χρονης γυναίκας εντοπίστηκε από περίοικους λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής σε κάδο σκουπιδιών στην περιοχή της πλατείας Άθωνος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα αποσπασμένο μπουκάλι. Η δολοφονική ενέργεια τοποθετείται γύρω στις 8 το πρωί. Η πρώτη ηλιακή έκλειψη της νέας χρονιάς θα είναι ορατή και από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο βέβαια για 3 ώρες. Οι λάτρεις του φαινομένου πρέπει αύριο το πρωί να οξοπλιστούν με τα απαραίτητα ειδικά προστατευτικά και να απολαύσουν τον ήλιο να κρύβεται έστω μερικώς. Ο ουρανός όμως δεν πρόκειται να σκοτεινιάσει όπως συμβαίνει στην ολική έκλειψη, ούτε θα είναι ιδιαίτερα φαντασμογορικό το θέμα. Ειδικότερα για την Θεσσαλονίκη, η έκλειψη θα αρχίσει αύριο στις 8:59 όταν ο ήλιος θα βρίσκεται 9,5 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα. Το μέγιστο είναι στις 10:25 με ύψος ηλίου 20 μοίρες με ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου 62,20%. Η έκλειψη τελειώνει με την τέταρτη επαφή στις 11:59 και τον ήλιο σε ύψος 26 μοίρων. Μεταβολή σημείωσε από χθες ο καιρός, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει σε όλη τη χώρα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα κοιμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το πρωί και τη νύχτα θα επικρατεί πάλι.